Λειτουργήσε πράγματι ο φωνικός σεισμός στην Τουρκία ως θετικός αγωγός για διάλογο Αθήνα-Άγκυρας ή πρόκειται για μια προσχηματική κίνηση στην οποία καταλυτικό ρόλο παίζει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία 2 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η τουρκική διπλωματία επιδιώκει να δείξει το καλό της πρόσωπο λίγες ώρες μετά τις αποκαλύψεις του Μεβλού Τσαβούσογλου για τη συνάντηση Καλίν Μπούρα και τις δηλώσεις περί προσπάθειας ομαλοποίησης των διμερών σχέσεων της και τα αλληπήρει ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα. I don't want to comment on this, but I can repeat what Minister Çavuşoğlu said. I think there is a positive atmosphere. We have outstanding issues, many outstanding issues between Turkey and Greece. Now, taking advantage of this positive atmosphere in the public opinions, I think it is a high time for the two countries to start a genuine and sincere dialogue to address the issues. Η χώρα μας θεωρεί θετικό ότι μπορούμε να πλησιάσουμε πλέον οι κυβερνήσεις πάλι και να ξανακινήσουμε τις συζητήσεις. Απλώς να είμαι ξεκάθαρος, αυτό δεν υπονοεί οποιαδήποτε έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, στις πάγιες θέσεις της Ελλάδος, όπως αυτές εκφράζονται από το διεθνές δίκαιο. Αυτές είναι δεδομένες και σταθερές. Η δυναμική της αλληλεγγύης του σεισμού θα δώσει όθηση στο διάλογο μόνο αν υπάρχει συγκεκριμένη εθνική στρατηγική με ορίζοντα τη Χάγη. Για μια ακόμα φορά μαθαίνουμε από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών τις εξελίξεις. Περιμένουμε ενημέρωση για την τουρκική πρόταση των 6 σημείων. Ο Υπουργός Εξωτερικών βγάζει ένα πρόσωπο, ένα προφίλ προς τα έξω. Αυτό της γέφυρας με τη Δύση, ο Ερντογάν, ο οποίος πάει για να πάρει την Προεδρία, κρατάει μια πιο εντός εισαγωγικών σκληρή στάση. Επειδή πάει ο Μπλίνκεν, θέλει να παρουσιάσει την εικόνα, την καλή εικόνα. Με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να βρίσκεται σήμερα στην Άγκυρα και αύριο στην Αθήνα, αρκετοί εκτιμούν ότι η λεγόμενη διπλωματία των σεισμών θα σταθεί αφορμή για μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ζήτημα που αναμένεται να θέσει στο τραπέζι του διαλόγου και ο Άντονι Μπλίνκεν.